Καλησπέρα κύριε Σταυρή, καλησπέρα και στους τηλεθέατες της εκπομπής σας. Αυτή η κουβέντα που άνοιξε μετά και από αυτό το τραγικό περιστατικό είναι τι γίνεται με τα λιγμένα πυρομαχικά στον Εύρο και γιατί ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Ας εκφράσουμε πρώτα τη μεγάλη μας λήψη για τον εκλειπώντα και την ευχή μας οι δύο τραυματισμένοι να επανέλθουν γρήγορα στο σπίτι τους και να ξεπεράσουν το σοκ του τραυματισμού τους και τη συναισθηματική φόρτιση την οποία υπέστησαν για την απώλεια του συναδέλφου τους, του πολύ κοντινού συναδέλφου τους. Υπάρχουν πυρομαχικά διάφορα, σε κατηγορίες, τα οποία επιθεωρούνται από τα αρμόδια όργανα των ενόπλων δυνάμεων και αυτά τα οποία παρουσιάζουν οξυδόσεις ή έχουν κάποια φθορά, συγκεντρώνονται και καταστρέφονται. Αν είναι μεγάλες ποσότητες, επειδή υπάρχουν περιβαλλοντολογικές μελέτες που απαγορεύονται, τότε γίνεται συγκεντρωτικά η καταστροφή τους. Το όριο ζωής, αυτά που έχουν όριο ζωής, παρακολουθείται συχνά. Αυτά τα πυρομαχικά που όπλο μοβίδει συγκεκριμένα, μικρό των αριθμών, στα πλαίσια της επιθεώρησης των αρμοδίων οργάνων που χειρίζονται τα πυρομαχικά, διαπιστώθηκαν, συγκεντρώθηκαν τόσο από την περιοχή της Κομωτινής όσο και από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και πήγαν πράγματι στο πεδίο βολής, το πεδίο βολής ψηλού στάλου, το οποίο είναι πεδίο ρασχίσεων, πεδίο βολής και έχει χώρο για καταστροφή μικρού αριθμού ορισμένων αχρήστων πυρομαχικών τα οποία διαπιστώθηκαν κατά την επιθεώρηση. Μη γίνει σύγχυση όταν διεξάγεται βολή, αυτά τα οποία δεν εκκρίνονται καταστρέφονται επί τόπου από τα αρμόδια όργανα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί προς τούτο. Ναι. Οι τρεις που ασχολούνται με το θέμα ήταν και οι τρεις πυροτεχνουργοί ειδικά εκπαιδευμένοι. Η εκτίμηση δεν μπορεί να είναι σαφής. Το μυστικό ίσως το πήρε ο ίδιος μόνος του. Για το τι πήγε λάθος, λέτε. Γιατί πήγε λάθος και αν πήγε λάθος η αστοχία του πυρομαχικού, το οποίο δυστυχώς ενεργοποιήθηκε την τελευταία στιγμή. Τα άχρηστα πυρομαχικά, είτε τα οξυδωμένα, είτε τα οποία έχουν πάθει φθορές στα μεταλλικά περιβλήματα, δεν υπακούν στους κανόνες της βλητικής και υπάρχει κίνδυνος. Το ξέρουν αυτό οι πυροτεχνουργοί και λαμβάνουν σοβαρά μέτρα. Βεβαίως δεν έχουμε πολύ συχνά, αλλά είχαμε αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ τραγικό και για τις ένοπλες δυνάμεις και για την οικογένεια του εκλειπώντα. Αυτό είναι αλήθεια. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, πιστεύετε? Δεν ξέρω την ανάκριση, ούτε θέλω να την προκαταλάβω. Θα το βγάλει η εξέταση. Φοβάμαι όμως πως όχι. Θέλω να αλλάξουμε θέμα. Κύριε Γαλάνη, υπάρχει βέβαια και το ζητούμενο ότι αυτό το οποίο κυκλοφόρησε τις επόμενες στιγμές, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν έξτρα χρήματα για τη δουλειά που κάνουν. Πραγματικά έτσι είναι. Δεν παίρνουν ούτε επίδομα επικινδυνότητες, ούτε αποζημίωση, παρά μόνο πολύ λίγα χρήματα, ντρέπομαι, μονοψήφιος αριθμός είναι, όταν εξουδετερώνουν κάποιο πυρομαχικό, αλλά είναι ένα ασήμαντο, ναι. Και μόνο όταν πάει να το κάνει. Εξουδετέρωση και όχι καταστροφή. Χθες, κύριε Γαλάνη, χθες, συνάδελφοί σας βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Προχθές. Προχθές, Τετάρτη 13. Βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη, σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Έβλεπα και τις εικόνες πριν ξεκινήσει το δελτίο. Ίσως πρωτοφανής συγκέντρωση, οι οποίοι ήθελαν να διαμαρτυρηθούν και διαμαρτυρήθηκαν για τις περικοπές στα χρήματα που παίρνουν, στα συνταξιοδοτικά τους. Πράγματι, στις 9 του μηνός έγινε στην Αθήνα και στις 13 έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και στις δύο πόλεις η συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Διαμαρτύρονται και δίκιο έχουν τόσο οι ένστολοι όσο και οι συνταξιούχοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, διότι έχουν γίνει φοβερές περικοπές. Δεν θα διαμαρτύρονταν ενδεχομένως οι συνταξιούχοι τόσο για τις περικοπές, αλλά όταν γίνεται αδικία εν σχέση με τους άλλους. Όπως σας ανέφερε και προηγουμένως ο βουλευτής, τον οποίο είχατε ρωτήσει για αυτό το θέμα, ναι. Και προηγουμένως σε κεντρικό κανάλι της Αθήνας Πανελλήνιας Εμβέλης, βγήκαν κάποιοι εν ενεργεία συνάδελφοι μικρών βαθμών και έλεγαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν διότι οι αξιωματικοί, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας μετατίθεται συχνά σε διάφορα μέρη της Ελλάδος που αναγκάζεται να πληρώνει τον νίκιο, να ταλαιπωρεί τα εισιτήρια, τα παιδιά του και όλα, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει. Γι' αυτό λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν. Αυτό δεν είναι επιλογή όμως. Το επάγγελμα δεν είναι επιλογή. Το επάγγελμα είναι επιλογή και κανείς δεν λέει όχι, αλλά δεν ήξερε ότι θα έχει τέτοια δεδομένα και τέτοια διάκριση σε σχέση με τους άλλους.
Πρώτον. Και δεύτερον, ενώ ακούσατε τον συνομιλητή σας προηγουμένως και είπε ότι έγινε επερώτηση για να... Θα γίνει νέο μισθολόγιο του 2014, αλλά θα γίνει προς τα κάτω, διότι το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε, το ποσά που προβλέπει, είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ήταν τα φετινά, άρα οι κρατήσεις για το επόμενο χρόνο θα είναι μεγαλύτερες. Τώρα πού θα είναι δεν ξέρουμε. Δηλαδή η πίτα είναι ολόκληρη. Και από εκεί και πέρα που θα καθίσει δεν ξέρω, αλλά θα είναι πολύ μεγάλες. Η επιλογή ήταν επιλογή πράγματι, αλλά δεν είναι ότι πρέπει να πάει να πεινάει, είναι και οι ειδικές συνθήκες. Δεν πρέπει, πρέπει η πολιτεία να φροντίζει για τις ανάγκες της, για να μην τους αναγκάζει να ασχολούνται με τέτοια πράγματα που δεν είναι σωστό να βγαίνουν με τη στολή αξιωματική, υπαξιωματική, τέλος πάντων μέλη μέσα και ξέρετε ότι την επομένει όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με ένα σκοπτικό τρόπο. Έγραφαν αυτά που έγιναν στην Αθήνα και επομένως και στη Θεσσαλονίκη. Τόσο τα έντυπα όσο και τα ηλεκτρονικά μέσα της γείτονος χώρος. Η οποία η Τουρκία εξέδωσε ρηματική διακοίνωση με την οποία απειλεί με πόλεμο για την υφαλοκρηπίδα. Ουσιαστικά ενοχλείται από το ενδεχόμενο της ΑΟΣ. Όχι ακριβώς. Δεν απειλεί με πόλεμο, αλλά στη συνέχεια της δικής μας, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε ιστορικά όλα. Εμείς πριν επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς στην Τουρκία, κάναμε μία ρηματική διακοίνωση στη συνέχεια της νότα της ανακοίνωσης που έβγαλε η Τουρκία για έρευνα υδρογονανθράκων τον Απρίλιο του 2012 με ανανέωση μετά από ένα εξάμηνο στις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Απαντήσαμε με ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία εμείς κοινοποιήσαμε και στον ΟΗΕ, μια προσθετική κατεύθυνση. Έγινε η επίσκεψη. Υπεγράφησαν κάτι χαμηλής πολιτικής συμβάσεις με την Τουρκία. Δεν αντέδρασαν οι Τούρκοι. Μετά την επίσκεψη έκαναν και αυτή η ρηματική διακοίνωση και λένε ότι έχουν δικαίωμα τα οικόπεδα που έδωσαν για έρευνα υδρογονανθράκων και μάλιστα είναι στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ τόσο ένα κομμάτι της Ρόδου όσο και στο Στελόριζο. Και πέραν τούτου αναφέρονται σκοπίμως στην Υφαλοκρηπίδα το υπέδαφος και το βυθό της θάλασσας και όχι στα χαρακτηριστικά της ΑΟΣ και κατηγορούν τη χώρα μας ότι λαμβάνει υπόψη τη μέση γραμμή ενώ αυτοί επικαλούνται διεθνή νομολογία και αποφάσεις διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων για τα οποία εφήρμοσαν την ευθυδικία και τη δικαιοσύνη όπως θα έλεγαν αυτοί με αποτέλεσμα να κερδίσουν χώρες όπως η Ουκρανία με τη Ρουμανία για ένα νησί των φιδιών στη Μαύρη Θάλασσα και όπως η Μιαμάρ με τον Μπαγκλαντές στον κόλπο της Βενγκάλης. Αυτά επικαλούνται διότι δεν πρέπει λέει, να λαμβάνεται υπόψη στα νησιά να έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα αλλά να λαμβάνεται υπόψη η ακτογραμμή και το μέγεθος της άλλης χώρας και να πηγαίνουν σε διαιτητικά δικαστήρια. Με αυτή την λογική όμως ουσιαστικά χαράζει, διορθώστε με να κάνω λάθος, η Τουρκία μια ΑΟΣ πάνω στη δική μας ΑΟΣ. Δεν αναφέρεται και πολύ στην ΑΟΣ, αναφέρεται στην Υφαλοκρηπίδα. Ναι, αλλά υπάρχουν επικαλύψεις. Είναι άσφαιρη βολή και δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το να λέει αυτό. Πράγματι επικαλύπτονται εκεί που κάναν αυτοί. Απαντήσαμε εμείς με ρηματική διακοίνωση. Απαντάνε και αυτοί με ρηματική διακοίνωση. Απαντάει και το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών τώρα με κοινοποίηση στα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι ελληνική ΑΟΣ σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι βέβαια δεν το έχουν υπογράψει. Θέλω δεν αναφέρω, το οποίο αναφέρονται οι Τούρκοι στη ρηματική διακοίνωση του 2011 με ένα νόμο 4001 η ελληνική κυβέρνηση, τον οποίο έστειλε στην αρμόδια διεύθυνση των ΗΕ, στο οποίο, βάσει του οποίου έγιναν οι έρευνες από την νορβηγική εταιρεία στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, τα αποτελέσματα των οποίων τα πήρε και η Αμερικάνικη μεγάλη Texaco Mobil και η Total της Γαλλίας πήραν τα αποτελέσματα για να προβούν στη συνέχεια σε έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων τόσο φυσικού αερίου όσο πετρελαίου. Εκεί φτάσαμε. Στη συνέχεια τώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έκανε αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Πέραν τούτου η Ευρωβουλευτής κυρία Τζαβέλα, Νίκη Τζαβέλα υπέβαλε στο Ευρωκοινοβούλιο μία έκθεση το οποίο έλεγε ο δικός χάρτης για την ενέργεια του 2050. Μέσα σε αυτήν την έκθεση η οποία υπερψηφίστηκε αναφέρεται
Το δίκαιο της θάλασσας, πώς πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός, αναφέρεται στην έρευνα υδρογοναθράκων μετά το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών και μη χωρών στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, κακώς ελέγχθη η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, είναι μια ομπρέλα, διότι όταν έγινε μέλος το UNCLOS του Ευρωπαϊκού Δικαίου για τη θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύτηκε ότι τα κράτη διατηρούν την ανεξαρτησία του ως προς τα χωρικά ύδατα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επομένως, μέχρι τώρα και από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν των οικονομικών τρόικας κλπ, εκτιμώ δεν έχει δυνατότητες να κάνει τίποτα περισσότερο, διότι παράλληλα και η Γαλλία έχει ανακηρύξει αόζης βάρος της Ισπανίας. Και επειδή δημιουργήθηκαν προβλήματα τώρα, είναι πρώτα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και οι τρίτες χώρες που είναι από την άλλη μεριά της Μεσογείου και η Τουρκία που είναι σε εμάς. Μα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σταυρίδη, δεν αποκτήσει κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Στα οικονομικά που απέκτησε η ισχυρή, που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συνέχεια της ΕΟΚ, είδατε τι γίνεται. Έστειλε και τρόικες, έστειλε και απέκτησε δύναμη περισσότερο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επιβάλλει αυτά που επιβάλλει κάθε μέρα και μπήκε στα Υπουργεία μας και αποφασίζει. Εδώ βέβαια μετά θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα για το πόσο ακριβώς διοικείται η Ευρώπη. Πρέπει. Ποιος διοικείται. Πώς διοικείται. Δεν και από ποιους διοικείται. Πώς και από ποιους. Από μεγάλα συμφέροντα, γι' αυτό είχε αποτυχία. Και η ευχή είναι να κάνει κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα και να το δούμε στην πράξη όπως είδαμε τις οικονομικές επιτροπές που ήρθαν της Ελλάδα. Εντάξει, ήρθατε. Έχουμε μειωμένη εθνική κυριαρχία με αυτά που κάνετε και κόψατε τους μισθούς και τις συντάξεις από τους ανθρώπους και δεν έχουν πολύ να φάνε. Αυτό να κάνετε όμως και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, να επιβάλλετε το διεθνές δίκαιο στους αυτούς που δεν το εφαρμόζουν, και έχουμε και στη γειτονιά μας τέτοιους και σε άλλα σημεία της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλάνη. Ευχές και